Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Defense Redefined podcast. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η εταιρεία Altus LSA. Η Altus LSA παρέχει λύσεις στον τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων και καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων με παγκόσμιες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα θέματά μας έχουμε τον υποπτέραρχο εναποστρατεία Γαβριήλ Δημητρίου, πρώην διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Ο υποπτέραρχος εναποστρατεία Γαβριήλ Δημητρίου γεννήθηκε στην έγκομη Λευκωσία το 1958 και αποφύτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Αρένων Κύκου το 1976. Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο του 1976 και υπηρέτησε ως απλός στρατιώτης σε μοίρα πυροβολικού μέχρι την επιλογή του για φίτηση στη Σχολή Ικάρων. Ήταν ο πρώτος Κύπριος Ίκαρος με προορισμό την επάνδρωση της Εθνικής Φρουράς. Το 1977 φίτησε στη Σχολή Ικάρων με την 53η σειρά υπταμένων, από όπου και αποφύτησε το 1981 με βαθμό άριστα και ονομάστηκε ανθυποσμηναγός υπτάμενος. Παρακολούθησε περαιτέρω εκπαίδευση σε σχολεία επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης και είναι απόφυτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Έχει πτυτική εμπειρία 4.000 ωρών πτήσης με αεροσκάφη και ελικόπτερα διαφόρων τύπων. Κατά τη 40χρονη πορεία του στις τάξεις της Διοίκησης Αεροπορίας Εθνικής Φρουράς, υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές και διοικητικές θέσεις ευθύνης, όπως διοικητής μοίρας κριτικών μέσων, διοικητής της μοίρας του Αντιαεροπορικού Πυραυλικού Συστήματος S300, διοικητής αεροπορικής βάσης και διοικητής αεροπορίας. Αφιπηρέτησε το 2017 με το βαθμό του υποπτεράρχου. Ασχολείται με αρθρογραφία στον ημερήσιο Κυπριακό Τύπο για θέματα αμυντικής πολιτικής και στρατηγικής και με συγγραφή βιβλίου για την ιστορική εξέλιξη των αεροπορικών δυνάμεων στην Κύπρο. Τέραρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε Κολοβέ, και τις ευχαριστίες μας στους ακροατές που θα μας τιμήσουν με την ακρόαση τους στη ζωντανή, πιστεύω, ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Φυσικά. Και πώς να μην είναι ενδιαφέρουσα όταν έχουμε μαζί μας την ζωντανή ιστορία της πολεμικής αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας τιμάτε. Είμαστε καλά. Τέραρχε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα διεθνή, όπως κάνουμε πάντα στην εκπομπή. Και μέσα στα διεθνή έχουμε και την τουρκική παραβατικότητα, βέβαια. Οι απειλές και η παραβατικότητα της Άγκυρας, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο, δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είδαμε να κλιμακώνεται το σκηνικό στο Αιγαίο, τόσο σε θάλασσα, είχαμε και την επακούμβηση πέρσι της φρεγάτας Λίμνος με την Kemal Reis, όσο και σε αέρα, με τις διαρκείς παραβιάσεις, κάτι το οποίο συνέβαλε δυστυχώς στην πτώση του Μοιράς 2005 το 2018 και τον χαμό του σμιναγού Μπαλταδόρου Γεώργιου. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό αυτό το σκηνικό έντασης να επαναληφθεί σύντομα, ειδικά μετά τις εξαγγελίες της Ελλάδας για αγορά 24 υπερσύγχρονων Ραφάλ F3R, τα οποία και θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην περιοχή? Αναφυσβήτητα, η προμήθεια από την πολεμική αεροπορία μιας μοίρας Ραφάλ και η αναβάθμιση των υφισταμένων F-16 σε Viper ανατρέπει το αεροπορικό ισοζύγιο στο Αιγαίο, με την πολεμική αεροπορία πλέον να αποκτά πλεονέκτημα αεροπορικής ισχύως. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια εξυφαίνει μια διπλωματία αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης, προκειμένου να καταστεί περιφερειακή υπερδύναμη. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή της εις βάρος των αδυνάμων αλλά και επιδεκτικών σύψεις γειτονικών χωρών. Οι παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο θα συνεχιστούν με αμύωτους ρυθμούς, σε τόπο και σε χρόνο που επιλέγει η Τουρκία, η οποία έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων σε παραβατικότητα. Όποτε επιθυμεί, κάνει τις παραβάσεις και παραβιάσεις, όποτε το κρίνει σκόπιμο πολιτικά. Αυτό που καλούνται όμως Ελλάδα και Κύπρος σαν απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα δεν είναι αν θα υπάρχει πρόκληση ή όχι, αλλά να είναι έτοιμες από κοινού και να
ώστε να προβάλλουν την ανάλογη άμυνα σε αυτή την πρόκληση. Mm-hmm. Με ανάλογο βαθμό. Παράβαση, αναχαίρεση. Και να αποκτούν την ανάλογη αμυντική θωράκιση, ώστε να απαντήσουν στην τουρκική προκλητικότητα. Μάλιστα. Τώρα για να δούμε και τα θέματα της Κύπρου. Η Κύπρος δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία. Επομένως, έχει ως μοναδική απάντηση στις παραβιάσεις της Τουρκίας τα διπλωματικά μέσα. Θεωρείτε ότι είναι ικανή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλοι θεσμοί, όπως είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ανακόψουν την Τουρκία, ή πρέπει να αναμένουμε ουσιαστική στήριξη μόνο από την Ελλάδα και αυτό σε περίπτωση στρατιωτικού επεισοδίου υπό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου? Σίγουρα διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι οι θεσμοί, οι διεθνείς οργανισμοί δεν είναι επαρκείς για να δώσουν απάντηση ή να επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Παρακολουθούμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο της Ευρώπης για επιβολή κυρώσεων με τα δικά τους συμφέροντα. Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία με τον γνωστό τρόπο και τα δικά τους συμφέροντα και οικονομικά συμφέροντα περισσότερο. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επίσης δεν επεμβαίνει δυναμικά, διότι δεν θεωρήθηκε εισβολή ακόμα ως άναντρη επίθεση εναντίον ενός ανεξαρτήτου κράτους μέλους του ΟΗΕ. Κολλάμε στη συνθήκη εγγύησης ότι δικαιωματικά επενέβη η Τουρκία κλπ. Συνεπώς, αφού δεν βρίσκουμε στην διπλωματία μας ανταπόκριση και στις διαμαρτυρίες μας και στο την διπλωματική κίνηση, η Κύπρος αναμένει από την Ελλάδα στήριξη κυρίως σε αεροναυτικές δυνάμεις. Γιατί οι χερσαίες δυνάμεις είναι επαρκές για να αντικρούσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επιδρομή τουρκική των τοπικών δυνάμεων. Από την Ελλάδα η Κύπρος περιμένει είτε ενίσχυση χερσαίων δυνάμεων σε περίπτωση που ενισχυθεί, σε περίπτωση, λέω, που το μέτωπο είναι μονόπλευρο. Εάν είναι πολύπλευρο το μέτωπο, δεν μπορεί η Τουρκία ούτε να διαθέσει όλες τις ναυτικές ή αεροπορικές δυνάμεις ή και χερσαίες. Άμα έχουμε ένα μέτωπο από τη Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο. Mm-hmm. Όμως, είμαι της άποψης ότι ούτε και η Κύπρος πρέπει να περιμένει από μόνη της την στήριξη της Ελλάδος, την οποία την έχει και είναι δεδομένη. Πρέπει να μπορεί να αντιδράσει και η ίδια τοπικά και χρονικά. Mm-hmm. Στο θέμα ενίσχυσης των αεροναυτικών δυνάμεων της Κύπρου θα μιλήσουμε αργότερα, πιστεύω. Έτσι, ακριβώς. Να μην εξαντλήσουμε τώρα. Δεν πρέπει να αναμένει η Κύπρος μόνο στα πλαίσια του αμυντικού χώρου, δηλαδή μόνη η Ελλάδα να στηρίξει την Κύπρο. Χρειάζεται ενίσχυση βέβαια, αλλά πρέπει και η Κύπρος να λάβει τις δικές της πρωτοβουλίες. Μιας και το πιάσαμε αυτό το κομμάτι, να κάνω μια ερώτηση. Αν μελλοντικά η Κύπρος με κάποια αγορά αμυντικού εξοπλισμού από τη Γαλλία ή με κάποια άλλη συμφωνία με τη Γαλλία, πιστεύετε ότι μπορεί να επιτύχει μια αντίστοιχη συμφωνία αμυντικής συνδρομής? Γιατί εντάξει, οι αγορές, εντάξει, τα εξοπλιστικά, μια αντίστοιχη συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία είναι εφικτή με βάση αυτά που ζούμε τώρα? Ναι. Το μέγεθος του προϋπολογισμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μικρό. Είναι σχετικά μικρό. Δηλαδή, το μέγεθος που φτάσαμε σε εξοπλιστικά προγράμματα ήταν μισό δις. Σε καλές εποχές. Σήμερα μιλάμε για 50-60 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε δεν αποτελεί ιδέα οικονομικό συμφερόντο για σύναψη αμυντικής συμφωνίας της συμμαχίας πλέον. Με τη Γαλλία π.χ. ή με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία. Δεν είναι το ΔΕΛΕΑ η οικονομία, δηλαδή η αγορά οπλικών συστημάτων, που
θα γίνει η αγορά οπλικών συστημάτων από κάποια χώρα, είτε Ισραήλ είτε Γαλλία. Αυτό που αποτελεί ιδέα για μελλοντική συμμαχία πλέον και όχι στρατηγική συνεργασία που έχουμε σήμερα με τις χώρες τις γειτονικές και με τη Γαλλία, έχουμε στρατηγική συνεργασία, όχι στρατηγική συμμαχία. Αυτό αποτελεί ιδέα για μια μελλοντική συμμαχία με στρατηγικούς εταίρους πλέον είναι η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και η ενεργειακή της πόρη. Αυτό είναι το ιδέα για να έρθει κάποιος να συμμαχήσει μαζί σου. Σήμερα υπάρχουν συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, οι οποίες βέβαια, εάν εξελιχθούν σε συμμαχίες, που αυτό είναι το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, οι στρατηγικές συμφωνίες να εξελιχθούν σε συμμαχίες, θα αποτρέπουν τη μονοπωλιακή δράση και την τάση επικράτησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για παράδειγμα, όταν ήμουν στην υπηρεσία διοικητής αεροπορίας, όποτε είχαμε ασκήσει τον Ίσυρο Διεδαιών, δεν υπήρχαν παραβιάσεις ή παραβάσεις. Δεν τολμούσαν οι Τούρκοι να μπουν στο FIR. Αντίθετα, όταν είχαμε ασκήσεις Νικηφόρος στο Ξώτης και ερχόντουσαν ελληνικά αεροπλάνα στην Κύπρο, τα αναχαιτίζανε. Είχαν εμπλοκές. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι εφικτό να εξελιχθούν οι στρατιωτικές συνεργασίες, όχι επειδή θα αγοράσουν οπλικά συστήματα, αλλά διότι θέλουν να αποτρέψουν την επέκταση της Τουρκίας. Και οι Γάλλοι, μάλιστα, και οι Ισραηλοί. Ακριβώς. Και οι Αιγύπτιοι. Σωστό. Να δούμε τώρα λίγο τους εξοπλισμούς, μιας και αναφέραμε και το κομμάτι των εξοπλισμών. Προαναφέραμε ότι η αγορά των γαλλικών Ραφάλ θα επιφέρει νέα δεδομένα στο ισοζύγιο αεροπορικής ισχύως Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο ενδιαφέρει βέβαιως και την Εθνική Φρουρά. Πιστεύετε ότι τα Ραφάλ έχουν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου? Και αν ναι, με ποιο τρόπο? Π.χ. ανάληψη αποστολών εγγύης αεροπορικής υποστήριξης, με κάποιον άλλο τρόπο? Πείτε μας την άποψή σας. Βεβαιότητα θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο, ας μην το λέμε μόνο δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου, στην συνεργασία, τη στρατηγική υποστήριξη, τη αμυντική υποστήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο. Διότι κάπου έχει παρεξηγηθεί ότι το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου ήταν μια διακήρυξη πολιτική και δεν εφαρμόστηκε. Υπάρχει μια μόνιμη, διαρθρωμένη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος Κύπρου και κοινό μνημόνιο χειρισμού κρίσεων. Προσδίδει προστιθέμενη αξία σε αυτές τις επιχειρήσεις λόγω των δυνατοτήτων του Ραφάλ. Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος. Τα απλικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά του συστήματα που διαθέτει του επιτρέπουν να κάνει μάχη stand-off. Δηλαδή μπορεί να προσβάλλει ένα αεροπλάνο με βλήμα αέρος-αέρος από τα 200 χιλιόμετρα. Από 120 έως 300 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει. Μπορεί να προσβάλλει στόχους με τον σκάλπ, τον πύραυλο, τον κρούζ σε απόσταση 500 χιλιόμετρα. Γιατί μπορεί να είναι λίγο στα νυχτά της Κρήτης και να χτυπάει στην Κύπρο. Του δίνει μεγάλη σημασία αυτό το Ραφάλ. Είναι κάτι... Είναι μεγάλη η μπελάς, να το πούμε σε άλλη γλώσσα. Σκοτούρα για την Τουρκία. Σωστό. Και κάτι θετικό για εμάς. Ναι. Αλλά και πάλι επιμένω στη θέση μου ότι δεν πρέπει όλα η Κύπρος να τα περιμένει από την μητέρα πατρίδα Ελλάδα, που έχει ηθική και εθνική υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει, αλλά να έχει και τη δική της δύναμη αποτροπής, όχι για να καταβάλει την Τουρκία στρατηγικά. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνω λίγο ακόμα στα εξοπλιστικά της Ελλάδας και παρόλο που δεν είναι η ειδικότητά σας, θέλω να δούμε λίγο τις φρεγάτες, τις Μπελαρά. Έχουμε την αγορά από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον Μπελαρά,
και έχουν και κάποιες δυνατότητες αυτές οι φρεγάτες και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, τα οποία μπορούν να προσδώσουν ακόμα κάποια σύν στον ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας και Κύπρου. Διάφοροι αναλυτές μάλιστα ξέρουν τις δυνατότητες του πυράβλου επιφανείας αέρος, του Αστέρ 30, τον οποίο και θα φέρουν οι φρεγάτες, και την εξασφάλιση αεράμινας περιοχής, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την αεροπορική προστασία για την Κύπρο, εν απουσία συστήματος μεγάλου βεληνικούς όπως είναι η S-300. Ναι, σίγουρα οι σύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά και εξοπλισμένο το σύστημα Aster, το οποίο είναι ένα πολύ εξελιγμένο αντιεροπορικό σύστημα μέσω βεληνικούς και παρέχει αεράμινα περιοχής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μεταφερθεί προς την Κύπρο. Αλλά πάλι επανέρχομαι στο ερώτημα. Γιατί να μην έχει η Κύπρος τα δικά της αντιεροπορικά μέσω βεληνικούς? Γιατί να περιμένει? Μπορεί, υπάρχει δυνατότητα από την Ελλάδα να στείλει μία φρεγάτα, εφόσον οι επιστημονικές ανάγκες το επιτρέπουν, που είναι τα κέντρα βάρους. Αν είναι, σας είπα και προηγουμένως, αν είναι μονοπλευρή το πεδίο μάχης, το επιχειρησιακό περιβάλλον, περιορίζεται στην Κύπρο, βεβαίως θα συνδράμει η Ελλάδα. Εάν όμως επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, θα πρέπει η Κύπρος όχι να έχει φρεγάτες, διότι θέλουν αρκετό κόσμο για να επανδρωθούν, και γνωστό, το πολυδάπανο δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Αλλά η επάνωση, δεν έχουμε τόσο κόσμο για να μπορέσουμε να επανδρώσουμε δύο ή τρεις φρεγάτες. Υπήρχαν όμως άλλες ναυτικές μονάδες εξοπλισμένες που θα μπορούσαν να ασκούν αποτροπή μέσα στην κυρίαρχη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Πτέρα αρχής, ήσασταν από τους πρώτους αξιωματικούς που εκπαιδεύτηκαν στο ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα S-300, το οποίο δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στην Κύπρο. Ακολούθησε η εκπαίδευσή σας στο αντιεροπορικό σύστημα μέσου βεληνικούς BUK M1-2, το οποίο εγκαταστάθηκε στο νησί και το οποίο μέχρι το 2017 δεν είχε παρουσιαστεί επίσημα πουθενά. Το BUK M1 είναι επί του παρόντος ό,τι καλύτερο διαθέτει η κυπριακή αεράμινα. Είναι σε θέση το σύστημα αυτό, σε συνδυασμό και με τα λοιπά μέσα βέβαια, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής, όπου πέραν των παραδοσιακών απειλών, παραδοσιακές απειλές με τα μαχητικά, κυριαρχούν τα περιφερόμενα πυρομαχικά με μικρό μέγεθος, κυριαρχούν οι βαλιστικοί πύραυλοι Γιλντιρίμ, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είχαμε και τα παραδείγματα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στον πόλεμο μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Θέλω να πω, μήπως είναι καιρός η εθνική φρουρά, όπως λέτε και εσείς τόση ώρα, να προχωρήσει σε αγορά νέων ή και σε αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, όπως για παράδειγμα το σύστημα Οθέλος, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των νέων απειλών αυτής της νέας εποχής? Ναι, το σύστημα BUK είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, το ρωσικής προέλευσης BUK M1-2, με ένα βεληνικές 42 χιλιόμετρα, θεωρείται μέσου έως μετρίου βεληνικούς. Δεν είναι τάκτο στον Εστραγώσα που είναι 150 χιλιόμετρα. Και ήταν η κίνηση, η ανταπόκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν η διεθνής διπλωματία και πιέσεις μας κόψαν τα χέρια όσον αφορά το μεγάλο βεληνικούς σύστημα S-300. Όμως είναι επεπαλαιωμένο, όπως και αυτό και το TOR. Συντηρούνται μετά από την κυρώση που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία λόγω του ουκρανικού ζητήματος. Δεν μπορούμε, Ελλάδα και Κύπρος, να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό από τη Ρωσία. Μπορούμε όμως να συντηρούμε τα υφιστάμενα. Οπότε συντηρούνται σε όση έκταση όμως υπάρχει δυνατότητα και η ανταπόκριση από ρωσικής πλευράς. Γιατί αρχίσαν να δυσκολεύουν. Οι σχέσεις οι πολιτικές μπορεί να είναι καλές, αλλά οι στρατιωτικές όχι τόσο. Όπως ήταν την παλιά καλή εποχή. Όμως είναι πεπαλαιωμένα και τα Οθέλος και τα Μπου και τα Τόρ έχουν
έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους. Και ως προς την τεχνολογία και ως προς την συντήρηση. Mm-hmm. Με αυτά τα μέσα που έχει σήμερα η Κύπρος μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές των drones. Όμως θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Δεν μπορούμε ούτε αναβαθμίσει να κάνουμε τα ρωσικά ή θα πάμε σε μια άλλη αγορά. Η αγορά που προσφέρεται είναι η γαλλική και η ισραηλινή στα συστήματα αυτά, αφού δεν υπάρχει η αμερικανική. Είχαμε μάλιστα και την αγορά των Mistral, Mistral 3 ουσιαστικά. Ναι. Στην ουσία έγινε επειδή έληξε το όριο ζωής των Mistral 2 που διαθέταμε, έγινε η μετατροπή του σε Mistral 3. Όχι των ιδίων, αγοράσαμε Mistral 3. Που εκπροσθέτονται από τις ίδιες εξέδρες του Manpad και του Atlas. Πρόσφατα είδαμε κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν την πώληση των ρωσικών ελικοπτέρων που διαθέτει η Εθνική Φρουρά, των Mil-35 στη Σερβία και αγορά νέων ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων. Η Defense Redefined σε συνεργασία με το Άμυνα και Γεωστρατηγική παρουσίασαν δυνητικές επιλογές ελικοπτέρων τα οποία μπορούν μεταξύ άλλων να εξοπλιστούν με κατευθυνόμενα αντιαρματικά βλήματα αέρος εδάφους. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες, πώς σχολιάζετε την κίνηση της Εθνικής Φρουράς να προμηθευτεί νέα ελικόπτερα με ταυτόχρονη πώληση των ρωσικών Mil-35? Είναι υποχρεωμένη η Εθνική Φρουρά να προμηθευτεί νέα ελικόπτερα για να καλύψει τον αντιαρματικό αγώνα, πέραν των φορητών αντιαρματικών που διαθέτει η Εθνική Φρουρά, των αντιαρματικών φερμένων επί ελικοπτέρων, γιατί είναι μια ταχυτάτικη δύναμη στον τόπο και τον χρόνο που το χρειάζεται, που υπάρχει απειλή. Δηλαδή είναι το ίδιο το αντιαρματικό όπλο, Mistral, Hot και επί εδάφους, αλλά με το ελικόπτερο μεταφέρεται και σε βάθος και σε τόπο και χρόνο που επιθυμείς. Παρακολούθησε το δημοσίευμα σας του Defense Redefined της ιστοσελίδας της 28 Αυγούστου του παρελθόντος Αυγούστου. Είναι κάπου κοντά στα ενδυνάμει ελικόπτερα. Να μην τα αναφέρουμε, να μην κάνουμε ονοματολογία τώρα. Τα ενδυνάμει ελικόπτερα που διατίθενται για την αντικατάσταση των MI-35. Η δική μου πληροφορία είναι ότι δεν θα μετακυλιστούν ή θα μεταπολιθούν εάν δεν αντικατασταθούν. Και αυτή είναι μια σόφρονα κίνηση. Δεν πρέπει να τα δώσουμε και να περιμένουμε πότε θα αξιοποιήσουμε καινούρια. Το πρόβλημα όμως υπάρχει στην αγορά, είναι ένας γρίφος στο θέμα νέο πολεμικό ελικόπτερο για την Εθνική Φρουρά. Γιατί η μεν Αμερική που εντός εισαγωγικών ήρε το εμπάρκο είναι για non-fatal, μη θανατηφόρα μέσα, άρα στην ουσία δεν έχουμε άρση του εμπάρκο, δεν μπορούμε να προμηθευτούμε το Apache, δεν μπορούμε να προμηθευτούμε Eurocopter, το Tiger, διότι είναι μια γαλλογερμανική συμπαραγωγή για να καλύψει τις ανάγκες του γαλλικού και γερμανικού στρατού, αλλά με οπλικά συστήματα και σκοπευτικά ηλεκτρονικά συστήματα, όλα αμερικάνικα. Άρα δεν παίρνουν άδεια εξαγωγής για την Κύπρο, που θα ήταν το προσδοκόμενο. Η ρωσική αγορά έκλεισε για τους γνωστούς λόγους, γιατί υπήρχε υποκατάστατο του MI-35, το οποίο δεν μπορεί να επιχειρήσει το βράδυ, ούτε μπορεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα project αναβάθμισης για νυχτερινές επιχειρήσεις, αλλά δεν απέδωσε η πρόταση, διότι θα υπερφορτωνόταν το μέσο, η πλατφόρμα, τόσο με τα νέα συστήματα νυχτερινής παρατήρησης και σκόπευσης, που δεν θα έπαιρνε περισσότερο από 2 πυράβλους από τους 12-16 που μπορεί να πάρει τώρα.
Οπότε ήταν ασύμφοροι η οποιαδήποτε μετατροπή τους. Και έχουν λήξει και το όριο ζωής τους. Απαιτείται κάθε πενταετία να μεταφέρονται με αντόνο στην Ρωσία, στην κατασκευάστρια εταιρεία, για να περνάνε εκτεταμένη επισκευή. Υπάρχουν ενδυνάμει ελικόπτερα, αλλά το ερώτημα είναι εάν αυτά τα ελικόπτερα θα μπορούν να δέσουν με ένα αντιαρματικό σύστημα. Διαρματικά συστήματα είναι γνωστά. Οι Αμερικανοί έχουν το Hellfire, οι Γάλλοι σταματήσαν την παραγωγή του HOT, Euromissile, και οι Ισραηλοί αναπτύσσουν δύο πολύ καλά αντιαρματικά συστήματα. Λαχάτ και Σπάι. Θα πρέπει να βρεις την πλατφόρμα που θα δέσει με αυτό το πληκτικό σύστημα. Να πιστοποιηθεί. Το δημοσίευμα όμως κινείται κοντά. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι καλό, είναι καλό. Ναι. Ευχαριστούμε και για την επιβεβαίωση. Αφού πιάσαμε τα των ελικοπτέρων και πώς το λένε, ουσιαστικά του ορίου ζωής των ελικοπτέρων, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον και των λοιπόν ελικοπτέρων της πολεμικής αεροπορίας? Αναφερόμαστε για παράδειγμα στα ελικόπτερα Γκαζέλ, στα Bell 206. Αυτά μπορούν να αναβαθμιστούν? Είναι καλύτερα και αυτά να συμπληρωθούν με τη συμπλήρωση του μέγιστου ορίου ζωής τους? Αυτά τα ελικόπτερα, αυτή η τύπη, το Γκαζέλ και τα Μπέλ, δεν αναφέρομαστε τώρα στα ακούστα Westland, διότι είναι πρόσφατα αυτά. Ναι. Είναι δεκαετίας, είναι καινούργια ακόμα αυτά. Τα ακούστα Westland, τα έρευνας διάσωσης. Τα Μπέλ και τα Γκαζέλ δεν έχουν όριο ζωής. Είναι η συντήρησή τους ή η απόσυρσή τους είναι on condition. Δηλαδή, είτε έχει μεγάλες δομικές αλλαγές που πρέπει να αποσυρθεί, είτε δεν έχει και προχωράει. Οι κινητήρες είναι που περνάνε σε τουλάχιστον τον Γκαζέλ σε ανά χίλιες ώρες σε μία επισκευή. Το σκάφος παραμένει. Τώρα, ο λόγος που εξετάζουμε την απόσυρση ή έξοδο των ελικοπτέρων από το προστάσιο της Εθνικής Φρουράς είναι ότι το σύστημα HOT σταμάτησε να παράγεται. Οπότε δεν μπορείς να... δηλαδή λύγει το όριο ζωής των πυρομαχικών και όχι των ελικοπτέρων. Τα ελικόπτερα αυτά όταν λήξει το όριο ζωής των αντιαρματικών πυράβλων HOT θα μπορούν να παραμείνουν όσο είναι on condition, δηλαδή η κατάσταση είναι καλή και δεν έχει λόγους για απόσυρση, ως εκπαιδευτικά για μια μεταβατική περίοδο από πιλότους αεροσκαφών σε πιλότους ελικοπτέρων. Αλλά μακάρι να υπήρχαν οι ελικόπτερα υπήρχαν από τη Σερβία για να πάρουμε άλλα Γκαζέλ. Είναι πολύ αξιόπιστα οπλικά συστήματα τα Γκαζέλ, δουλεμένα. Τουλάχιστον στην Εθνική Φρουρά έχουν δείξει διαχρονικά μεγάλη αξιοπιστία. Μακάρι να υπήρχε οπλικό σύστημα που να δένει σε αυτά και θα μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλα. Άρα ο λόγος που θα κρατηθούν είναι να αποτελούν τη μεταβατική περίοδο εκπαίδευσης από χειριστές αεροσκαφών σε χειριστές ελικοπτέρων. Κατανοητό. Τώρα ας δούμε λίγο και τα ραντάρ. Η αναβάθμιση των ραντάρ που διαθέτει η πολεμική αεροπορία ανακοινώθηκε προκαιρού και διαστόματος ΙΠΑΜ. Θα αποκτήσει η πολεμική αεροπορία δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για τυχόν εισερχόμενες απειλές? Όπως για παράδειγμα είχαμε τον S-200, ο οποίος κατά τα φαινόμενα εκτοξεύτηκε από τη Συρία κατά Ισραηλινών, τελικά βρέθηκε στους πρόποδες του πενταδάκτυλου. Είναι εφικτή τεχνικά αυτή η δυνατότητα από ραντάρ έγκυρης προειδοποίησης ή μόνο ραντάρ συστημάτων αεράμυνας έχουν τέτοιες δυνατότητες?
Ναι, είναι στα εξοπλιστικά προγράμματα της αεροπορίας. Υπήρχε και πριν την αφιπηρέτησή μου η ανανέωση των υφισταμένων ραντάρ έρευνας. Τα ραντάρ έρευνας έχουν δυνατότητες σε εμβέλεια επαρκής, αλλά σε ανακλαστική, σε ανίχνευση στόχων μικρής ανακλαστικής επιφάνειας, radial cross-section λέει, δε ανακλαστική επιφάνεια ραντάρ. Τη μικρή επιφάνεια την έχουν τα ντρόνς και τα βλήματα. Δεν έχουν αυτά τα συστήματα έρευνας. Και αν το ραντάρ έρευνας εντόπισε τον πύραυλο S-200, τον υποτιθέμενο, δεν θα τον κράτησε πολλή ώρα στην οθόνη. Δεν διαρκεί πολλή ώρα η πτήση για να κρατηθεί το στίγμα. Οπότε δεν καθιστεί δυνατόν να αναγνωριστεί. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε δικές μου τοποθετήσεις γύρω από το θέμα των S200. Επειδή δεν είδαμε, ούτε διερευνήσαμε, ούτε είδαμε πορίσματα, ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Αν αυτό ήταν προβοκάτσια ή αν ήταν πύραυλος που εκτροχιάστηκε από τη Συρία. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί η θέση μου και η σκέψη μου τότε ήταν ότι τότε συζητιόταν έντονα το θέμα της αξιοποίησης των S400. Και λέω, να μια ευκαιρία για τον Ερντογάν να πει ότι χρειάζονται τα παράλια της Τουρκίας S400 ή μεταφορά τους στα κατεχόμενα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λόγω του ότι η θέση μου αυτή υπήρχε γιατί δεν συμμετείχαμε ως Κύπρος, ως πολιτική αεροπορία της Κύπρου. Είναι ένα συμβάν, ένα ατύχημα αεροπορικό, το οποίο εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια της ενέργειας κυκλοφορίας. Γιατί να μην συμμετέχουν στην διερεύνηση Κυπριακές, όχι μόνο οι στρατιωτικές των κατεχομένων. Γιατί δεν είδαμε ένα πόρισμα, όπου... Σωστό. Άρα δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ήταν S200, μπορεί να ήταν, αν ήταν εκτοξευόμενος ή αναδυνασσόμενος. Ναι. Κατάλαβα τι εννοείτε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως το είπατε, ναι, ότι ουσιαστικά οι κυπριακές αρχές κρατηθήκαν μακριά από όλο αυτό το συμβάν που επηρεάζει και την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με τα κατεχόμενα, επηρεάζει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το συμβάν εσφαλμένης εκτόξευσης του πυράβλου ή το αεροπορικό ατύχημα διερευνάται από τις τοπικές αρχές. Σωστά. Σωστά. Και στο κάτω-κάτω υπήρχε το δικαίωμα, αφού είπαν ότι η διέλευση του πέρασε και από τις τουριστικές περιοχές της ελεύθερης αμοχώς του. Δεν έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε τι ήταν και πώς έγινε. Κανονικά, ναι. Αλλά απεκρίνει και έμεινε στα σκοτεινά και στα παρασκήνια των κατεχομένων. Όσον αφορά το ερώτημα αν είναι εφικτή η ανίχνευση ή αν περιορίζεται μόνο στα ραντάρ έρευνας των πυραυλικών συστημάτων, ναι, τα ραντάρ έρευνας των πυραυλικών συστημάτων και τα ραντάρ εγκλωβισμού έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, μικρότερες ανακλαστικές επιφάνειες στόχου για εντοπισμό και εγκλωβισμό. Έχουν πιο ευκρινείς δυνατότητες ανίχνευσης ενός στόχου. Π.χ. ντρόν ή βαλιστικός πύραυλος. Όμως δεν μπορείς να έχεις σε συνεχή επιτήρηση, δηλαδή για τον πύραυλο λέμε, που είστε από τη Συρία, συνεχή ανάπτυξη, γιατί είναι μεγάλος άλλος τότε, γιατί ήταν αεροπορικά μας συστήματα, δεν τον εντοπίσανε. Εάν δεν είναι στιγμή έντασης, επιτήρησης ή απειλής, δεν μπορείς να έχεις σε λειτουργία το αντιεροπορικό σύστημα. Το έχεις σε μία ετοιμότητα. 15 λεπτή ή 30 λεπτή. Το έχεις σε συνεχή λειτουργία να πιάσει ένα τυχαίο στόχο. Μόνο όταν είσαι σε περίοδο ένταση.
Έντασης. Και για ποιο λόγο, είναι οικονομικός ο λόγος. Η συνεχή του λειτουργία έχει φθορά στο όριο ζωής του. Ναι, λογικό. Ας δούμε τώρα και τους γείτονες, τους νοτιότερους γείτονες. Το Ισραήλ. Έχουμε την αγορά των μη επανδρομένων Aerostar από την Ισραηλινή Aeronautics, η οποία αυτή η αγορά προσέδωσε νέες δυνατότητες στην πολεμική αεροπορία της Εθνικής Φρουράς, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συλλογή πληροφοριών. Η Εθνική Φρουρά είναι ίσως η πρώτη αεροπορική δύναμη στον κόσμο, η οποία διαθέτει UAVs, αλλά όχι μαχητικά επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι πιστεύετε εφικτό η Κύπρος να αποκτήσει ένα στοιχειώδη αριθμό αεροσκαφών, όπως για παράδειγμα ελαφρών εκπαιδευτικών με ικανότητα μεταφοράς οπλικού φορτίου? Και αυτό το ρωτάω γιατί η μελλοντική εκπαίδευση των Ελληνοκυπρίων εκταμένων στο αεροπορικό κέντρο Καλαμάτας θα γίνεται πλέον με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη, τα Mi-346 της Λεωνάρντο. Μήπως αυτό θα διευκόλυνε μια αγορά τέτοιων αεροσκαφών? Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Αυτές οι σκέψεις για ελαφρά, εκπαιδευτικά, τύπου PC-9, ελικοφόρα για μεταφορά μικρών πλοικών συστημάτων, υπήρχαν τον καιρό που αποφύγησα από τη σχολή Κάρο, δηλαδή το 81, δεκαετία 80. Όταν ήταν κάτι το απροσέγγιστο, τα δις που κοστίζει μία μοίρα συγχρόνων μαχητικών αεροσκαφών. Μετά υπήρχε το πρόβλημα της αγοράς. Ακόμα και η Γαλλία, όταν μας άνοιξε την αγορά, έξωσε. Ήταν coaster, δεν ήταν airport. Να μην ανοίξει το βεληνικές μας. Μας ενέκριναν με 1000 ζόρια και με παρέμβαση του κοινοβουλίου του Γαλλικού το cost, την επάκτιαση στοιχεία. Όχι την επί Super Dendard ή το version επί Super Puma. Οπότε όταν υπήρχε η γαλλική αγορά και δεν ήταν αποδεσμεύσιμα τα μαχητικά αεροσκάφη ούτε από Αμερική ούτε καν από Ρωσία. Μετά όμως άλλαξαν οι σχέσεις της Κύπρου με αυτές τις χώρες και με αυτές τις αγορές και θα μπορούσε να αποκτήσει μία μοίρα ή έστω 10 αεροσκάφη αναχέτησης. Τα σύγχρονα αεροσκάφη είναι διπλού ρόλου. Δεν θέλουμε τα αεροσκάφη να βομβαρδίσουμε την Τουρκία ή να χτυπήσουμε τα κέντρα βάρους της Τουρκίας. Τα αεροσκάφη γιατί τα χρειάζεται η Κυπριακή Αεροπορία, ώστε να απαντήσει, να αποτρέψει στην πρώτη απειλή πριν ενισχυθεί για την Ελλάδα και να ασκήσει στον εναέριο της χώρο και στην ΑΟΣ και στο FIR που είναι, δόξα τω Θεώ, πολύ μεγάλο από τις διαστάσεις μας, αλλά το κληρονομήσαμε από τους Άγγλους, να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία, την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ΑΟΣ και το FIR, τα οποία είναι τα μόνα που απέμειναν και πρέπει να διατηρήσουμε. Άρα είναι στις δυνατότητες. Κάποτε συζητούσαμε, σας είπα, για μικρά εκπαιδευτικά, για καμιά βόμβα, καμιά ρουκέτα και τέτοια. Αλλά όταν βλέπουμε σήμερα τον χορό των δις στις αποσβέσεις των τραπεζών, τα resolutions των τραπεζών, να μην πω σε αυτό το τομέα, αλλά τα δις έκαναν χορό εκτός από την άμυνα, τότε μπορούμε να μιλούμε ότι έχει δυνατότητα η Κύπρος να έχει 10 αεροσκάφη αποτροπής, αναχέτησης. Διαθέτει 2 αεροπλάνα, 2 αεροδρόμια και 3 ευθύραμα τμήματα, που είναι και στους χάρτες χαραγμένα. Δεν υπάρχει αιτιολογία ότι δεν υπάρχει βάθος. Τα θέλουμε για να ασκήσουμε επαρκή πολιτική αποτροπής της ιταμής προκλητικότητας της Τουρκίας ενάντια στα κυριαρχικά μας. Κατανοητό.
Και αποτελεί το θέμα αυτό όχι στρατηγική απόφαση, είναι λυμένη στρατηγική απόφαση, αποτελεί πολιτική απόφαση. Αν θα ασκήσει η αεροπορία αυτό το ρόλο. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, αφού έχουμε πιάσει και τους Ισραηλινούς, η συνεκπαίδευση με φίλιες χώρες πέραν της Ελλάδας, όπως το Ισραήλ, έχει έμπρακτα αποτελέσματα στη βελτίωση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Οι ασκήσεις που γίνονται στο πτυχιακό περιβάλλον της Κύπρου είναι γνωστές διεθνώς τώρα. Γίνεται η αεροπορική, καθαρά αεροπορική άσκηση Ονίσιλος Γεδεών, που είμαστε στην εξέλιξη αυτές τις μέρες. Είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες, γίνονται 2 το χρόνο. Γίνεται η Τάλος με τα μεγαλικές αεροπορικές δυνάμεις, αεροναυτική άσκηση αυτή, αεροπορική καθαρά άσκηση, με τη Γαλλία και η Ευνομία, που είναι με συμμετοχή της Ελλάδος, αεροναυτική αυτή στα ανοιχτά της Κύπρου και είναι με συμμετοχή Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ασκήσεις, σίγουρα. Στις επαφές που είχα και που συνεχίζουν να έχουν οι μετέπειτα διοικητές διοίκησης αεροπορίας με τον ομόλογό τους, το Ισραήλ, η θέση μας πάντα, η πάγια θέση μας είναι ότι τα ωφέλη είναι αμοιβαία. Δεν είστε εσείς οι ισχυροί και εμείς οι αδύναμοι και προσφέρουμε γη και είδωρ. Όχι. Είναι αμοιβαία. Για μέν τους Ισραηλινούς πιλότους είναι το βάθος, η εκπαίδευση σε χώρο που πριν ήταν απαγορευμένος. Είναι πολύ στενή η λωρίδα του Ισραήλ, οπότε επεκτείνονται ένα βάθος, θάλασσα και ξηρά. Η επιχείρηση σε περιοχές που προσομοιάζουν με τις γειτονικές τους μη φίλια προσκύμενες χώρες και η συνεκπαίδευση με ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα. Είναι μεγάλο το όφελος. Όμως, επίσης ανάλογο όφελος είναι και για τους χειριστές των αντιεροπορικών μας συστημάτων, όλων των οπλικών συστημάτων, στη δυνατότητα να ξεφύγουν από πλέον ένα ανεμούριο των 120 χιλιόμετρων, βολές εναντίον σε ανεμουρίου, να μπορούν να εγκλωβίζουν μαχητικά αεροσκάφη. Με υποσδήποτε συνθήκες, χαμηλές πτήσεις, σε βεβαρημένο ηλεκτρονικό περιβάλλον και κάθε φορά που χτίζεται μια άσκηση υπάρχει πρόσθετο κέρδος στους χειριστές των αντιεροπορικών συστημάτων. Μιας και όλοι λέμε ότι σίγουρα, να προσθέσω εδώ σίγουρα με την εάν η Κυπριακή Δημοκρατία αρρωστεί, η συμβολή θα ήταν υπέρτερη και η κατανόηση από τον άλλο ότι και εσύ διαθέτεις ισχύ. Αφού πιάσαμε τις εκπαίδευσης, λέμε συνέχεια ότι το καλύτερο οπλικό σύστημα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ήσασταν ο πρώτος διοικητής της διοίκησης αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Ποια είναι η γνώμη σας για το προσωπικό το οποίο διοικήσατε και ποιο το μήνυμά σας προς τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν μια μέρα να επιτύχουν εισαγωγή σε παραγωγικές σχολές όπως είναι και η σχολή Ικάρων. Η διοίκηση, το προσωπικό που διαθέτει σήμερα η διοίκηση αεροπορίας είναι εξαιρετικής ποιότητας, προερχόμενο από πρωτεύσαντες στις πανκύπριες εξετάσεις και αριστεύσαντες κατά τη φίτησή τους στην σχολή Κάρο. Κάποιοι βγήκαν και αρχηγοί, κάποιοι υπτάμενοι. Διαθέτουμε ένα άριστο προσωπικό και ομιλούντες για το σήμερα, διαθέτουμε και άριστες υποδομές που είναι ζηλευτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδομές της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Άρα σήμερα έχουμε ένα άριστο προσωπικό και άριστες υποδομές. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, να αποκτήσουμε τα δικά μας.
Το μήνυμα προς τα νέα παιδιά είναι να αγαπήσουν την αεροπορική ιδέα, να γίνουν υπηρέτες της αεροπορικής ιδέας, όχι μόνο οι υπτάμενοι, γιατί η αεροπορική ιδέα δεν υπηρετείται μόνο από υπτάμενους, είναι όλες οι ειδικότητες, και οι μηχανικοί και οι μετεωρολόγοι και οι ελεκτές εναέριας, οι ελεκτές αεράμυνας, οι υπαξιωματικοί όλων των ειδικοτήτων. Αυτοί είναι οι υπηρέτες της αεροπορικής ιδέας. Να εστερνιστούν την αεροπορική ιδέα, να προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους, να μπουν στις αντίστοιχες σχολές και να πιστεύουν σε ένα σίγουρο μέλλον, μέλλον εννοώ εθνικό μέλλον για την αεροπορία. Όχι μέλλον. Κανένας από αυτούς που πήγανε στη σχολή Κάρων ή στη Στία Σμία σήμερα δεν πήγε μόνο και μόνο για την επαγγελματική αποκατάσταση. Πήγε γιατί διατρεφόταν από πατριωτικά αισθήματα και πιστεύει σε αυτό που το λειτουργήμα πάει να κάνει. Τα νέα παιδιά να εστερνιστούν την αεροπορική ιδέα και να ακολουθήσουν τον κλάδο της αεροπορίας, η οποία σίγουρα θα έχει καλύτερες μέρες, αλλά και μήνυμα στην πολιτεία, εάν δεν έχει σκοπό να επενδύσει, να εργαλειοποιήσει αυτό το προσωπικό, το οποίο είναι εξαίρετο, άριστο, εμφιέστατο. Εάν δεν πρόκειται να αξιοποιήσει αυτό το προσωπικό, διότι δεν πρόκειται να αναπτύξει αεροπορικές δυνάμεις στην Κύπρο, να ενημερώσει αυτό το προσωπικό να μην τρέχει. Να μην αξιοποιήσει τα μυαλά της Κύπρου, της νεολαίας μας, στην αεροπορία που δεν πρόκειται να χτίσει. Αυτό είναι ένα μήνυμα στην πολιτεία. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και είναι αυτό που λέτε, ότι πλέον τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι άριστοι μαθητές και συνεχίζουν και παραμένουν άριστοι μαθητές κατά τη φοιτησή τους στις στρατιωτικές σχολές, και παρόλα αυτά βλέπουμε να αντιμετωπίζουν μια άσχημη κατάσταση βγαίνοντας από τις παραγωγικές σχολές και πηγαίνοντας στις μονάδες. Αφήσαμε για το τέλος μια πρόσφατη ανάρτησή σας, την οποία και δημοσιεύσαμε ως Defense Redefined, και η οποία αφορούσε την προσγείωση των ελληνικών μαχητικών F5 στην Κύπρο, την ημέρα που η Τουρκία ανακήρυξε παράνομα την αποσχιστική οντότητα του ψευδοκράτους. Διαβάζοντας το, διακρίνουμε τη στάση της τότε πολιτικής ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας και Ελλάδας και Κύπρου. Υπάρχει έλλειψη συγκροτημένου στρατηγικού σχεδιασμού εκ μέρους του κράτους? Και αν ναι, ποιες ενέργειες κατά την άποψή σας πρέπει να γίνουν? Δεν αποτελούσε εκείνη την περίοδο, δεν αποτελούσε το συμβάν αυτό έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού, αλλά ένα κράτος πανικού. Υπήρχε μια σύγχυση, παρόλο που η κυπριακή κυβέρνηση είχε μια μικρή ενημέρωση ότι ενδεχομένως σε κάποια φάση ο Ντεχτάς να ανακηρύξει με τον Α ή τα τρόπο τους. Αλλά όπως βλέπετε και ιστορικά, περίμενε να εγκριθούν τα κονδύλια από την Αμερική. Ξεγελάσαν ακόμα και τους Αμερικάνους. Από την Αμερικανική Βουλή τα κονδύλια ενίσχυσης και την άλλη μέρα ανακήρυξε το ψευδοκράτος. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσω με αυτό την δημοσίευση ήταν ότι αυτούς που έχεις στην κεφαλή και σε διηγούν, τους δοκιμάζεις σε κρίσιμες περιόδους. Στη Φουρτούνα φαίνεται ο καπετάνιος, όχι στην Νεμία. Και κυρίως ένα είδος πανικού. Δεν γίνεται ένας υπουργός εξωτερικών που έδωσε τη διπλωματική άδεια με το ίδιο του το χέρι την υπέγραψε, εκτός αν δεν πήρε μυρωδιά, να λέει εκτρέψε τα στο τι θα σημαίνει. Και στο κάτω-κάτω θα δήλωνε ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Υπήρχε μια σύγχυση, ένας πανικός. Ευτυχώς που το χειριστήκαμε σαν αεροπορία με αυτόν τον τρόπο και σώσαμε την αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Τα παραλυπόμενα της ιστορίας, λοιπόν. Ναι. Πάμε να δούμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό μας. Η φίλη Μαρία ρωτάει για τα ραντάρ των νοπλικών συστημάτων
γιατί δεν μπορούν να είναι σε λειτουργία συνεχώς. Είναι αυτό που είπαμε πριν ουσιαστικά, ότι ο χρόνος... Ναι, το πάντα προηγουμένως, ότι είναι θέμα κόστους και φθοράς του ορίου ζωής. Ακριβώς, γιατί το όριο ζωής του Παραντάρ... Κόστος δεν είναι το κάψιμο που θα κάψουνε, είναι το όριο ζωής. Θα λήξει το όριο ζωής και πρέπει να την κατασταθούμε μετά. Άρα το όριο ζωής τους, να το επισημάνουμε ότι είναι με τις ώρες χρήσης πάει. Ναι, ναι. Ή κάποια εκτεταμένη επιθεώρηση που πρέπει να γίνει, που σημαίνει κόστος πάλι. Με ανά χίλιες ώρες να γίνει μια επιθεώρηση που θέλει αλλαγή αρκετών ανταλλακτικών. Το θέμα της ετοιμότητας όμως καλύπτεται με κάποια από τα συστήματα, σε κάθε χώρα γίνεται αυτό, κάποια συστήματα διασπαρμένα στην επικράτεια της Κύπρου είναι σε ετοιμότητα των 15 λεπτών π.χ. ή των 30, ανάλογα με την κρίση. Εάν η ένταση είναι μεγάλη, δηλαδή υπάρχει απειλή, όχι μόνο φραστική απειλή, γίνεται κίνηση, κάποια κίνηση. Ή υπάρξει αναγνώριση απειλής από το λειτουργικό. Αναδιευκρινίσουμε στην τηλεθεατρία ότι τα ραντάρ έρευνας είναι σε 24-ωρο βάση που λειτουργούν. Άρα μόλις εντοπίσει μία απειλή επερχόμενη από την περιοχή που είναι εκπεφρασμένη η απειλή, τότε ενεργοποιούνται τα ραντάρ των οπλικών συστημάτων, των αντιεροπορικών συστημάτων. Πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε για να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργεί. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει όσον αφορά το βάθος, ουσιαστικά το στρατηγικό βάθος. Λέει, είναι τα δύο αεροδρόμια που απέχουν μόνο μερικά χιλιόμετρα. Αυτό είναι το βάθος της Κύπρου, ουσιαστικά. Ναι, επειδή μίλησα για το στρατηγικό βάθος, αν απογειωθούν τα αεροπλάνα, πού θα πάνε. Ωραία. Ναι. Είπα ότι δεν θέλουμε αυτή την αεροπορία που θα, για παρατεταμένες επιχειρήσεις και που θα έχουν στόχο να νικήσουν κατά κράτος την αεροπορία της Τουρκίας. Όμως θέλουμε την αεροπορία στην ειρηνική περίοδο, αυτά τα 10 αεροπλάνα που ανέφερα, να δηλώνουν την παρουσία και να διώχνουν αυτόν που επιβουλεύεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Διότι αν τα έχεις τα αεροπλάνα πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Άσχετο αν κάποιοι δεν θέλουν να τα χρησιμοποιούν. Να είναι η μόνιμη παρουσία στον κυρίαρχο εναέριο μας χώρο και να αμήνονται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε περίπτωση επιχειρήσεων, θα απογειωθούν, θα αναχαιτήσουν τους περισσότερους από τους στόχους που θα έχουν και ας μην επιστρέψουν ποτέ. Δεν το θέλουμε για να νικήσουμε την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Τα θέλουμε για να δηλώνουμε την παρουσία μας στο χώρο μας. Εκτός αν δεν θέλουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ούτε την ΑΟΣ, ούτε τον αέριο χώρο. Αν τα έχουμε χωρισμένα, τότε θα είμαστε κράτος η υποκυδαιμονία. Λοιπόν, ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν τα αεροσκάφη για τριβή των δυνάμεων του εχθρού. Εν καιρό ειρήνης ή τριβή των δυνάμεων στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων. Αν θεωρήσουμε ότι χτυπήθηκαν τα αεροδρόμια μας και δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Οι δικοί μας πιλότοι θα είναι τόσο καταρτισμένοι και παλικαράδες που θα καταρρύψουν 20 αεροπλάνα, τα 10 θα καταρρύψουν 20. Και αν την αδιαθέσει η Τουρκία, αλλά μετά, αν έχει ένα ευρύτερο χώρο να αμυνθεί. Αυτή είναι η θέση μου. Ναι, κατανοητή. Ο φίλος ο Δαμιανός ρωτάει, μάλλον λέει ότι τα έσοδα του κράτους από το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης είναι 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ερώτηση. Γιατί λέμε ότι 50 με 60 εκατομμύρια πάνε στην άμυνα του τόπου? Ευχαριστώ. Ναι. Το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Κυπριανού. Ήταν τόσα τα έσοδα. Στην αρχή δαπανώντο όλα ή και περισσότερα. Η άμυνα και η αμυντική εξοπλισμή είχαν και τα ζενίθ τους και τα ναδίθ τους. Μετά έκλεισε το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης.
μάλλον δεν ονομαζόταν Ταμείο Αντικής Οραγής, αλλά Ταμείο Άμυνας, αλλά τα λεφτά πηγαίναν, δεν υπήρχε ξεχωριστό ταμείο. Πηγαίναν στο Ταμείο του Κράτους τα έσοδα, τα οποία προέρχονταν από εταιρείες, από ενίκεια. Στην αρχή ήταν και αποκοπή 3% από το μισθολόγιο κρατικών και ιδιωτικών υπαλλήλων. Όλοι 1% εισοδήματος για την άμυνα. Οπότε υπήρχαν τα έσοδα. Τώρα είναι γύρω στα 400, έχουν μειωθεί κάπως τα έσοδα, αλλά δαπανώνται τόσα. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχει ένα τρέχον εξοπλιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Φρουράς, αλλά οι διαδικασίες είναι ασφιχτικές και χρονοβόρες. Εάν δεν γίνει διακρατική συμφωνία που να τρέξει γρήγορα η διαδικασία και είναι με ανοιχτό διαγωνισμό, είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες στο πλαίσιο της διαφάνειας, και για να υπάρξουν διαφανείς διαδικασίες, είναι τόσο ασφιχτικές που μπορεί να περάσει και μια δεκαετία και το σύστημα, το οπλικό σύστημα που συζητάμε σήμερα, σε μια δεκαετία όταν θα κλείσει η συμφωνία, θα είναι πεπαλαιωμένο. Θα θέλει νέο προϋπολογισμό. Και πάλι άλλα 10 χρόνια συζητάμε γιατί πρέπει να αυξηθεί νέο budget, νέος προϋπολογισμός. Είναι λόγω διαδικασιών. Και αναλύσκονται μόνο σε αυτές τις γνωστές εξοπλιστικές προμήθειες που γίνανε ως προκαταβολές 40 με 50 το χρόνο. Άρα και γι' αυτό, επειδή υπήρξε για το Ταμείο Αμυντικής Οραγής λαϊκή καταγραφή και γενική καταγραφή στην Κύπρο, που πάνε, όπως ο θεατής μας αυτή τη στιγμή λέει, πού πάνε αυτά τα λεφτά, επειδή υπήρξε αυτό, η κυβέρνηση φρόντισε να το μετονομάσει σε ταμείο. Ο νόμος υπάρχει, εκεί φορολογούνται για αυτό το ταμείο. Το ονόμασε Ταμείο Καινοτομίας και Έρευνα. Μάλιστα. Για να μην λέγεται άμυνας και να υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία. Ο φίλος ο Θάνος έχει αρκετές ερωτήσεις. Ας τις δούμε μία-μία. Πρώτη ερώτηση. Είδαμε στην πρόσφατη σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπάχ περιφερόμενα πυρομαχικά χάρπη να καταστρέφουν σύμφωνα με πληροφορίες το αντιεροπορικό σύστημα S-300 των Αρμενίων. Πώς αντιμετωπίζεται η απειλή αυτή, δηλαδή των περιφερόμενων πυρομαχικών, τα οποία προφανώς δεν εντοπίζονται εύκολα από τα συστήματα ραντάρ? Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς το... Αν κατέστρεψαν S-300, το σύστημα του S-300 ανοιχνεύει και μικρής ανακλαστικής επιφάνειας. Δεν ξέρω αν είναι S-300 ή... Γιατί οι εικόνες που βλέπαμε ήταν και για άρματα και για αντιεροπορικά συστήματα. Εντάξει. Και αν είναι S-300 νέου τύπου ή του τύπου που πήραμε εμείς ή παλαιότερου τύπου που δεν έχουν ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Δεν γνωρίζω ακριβώς το θέμα, την επιτυχία που είχε αυτό το... τα βλήματα Harpic, αλλά πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα βλήματα με αντιεροπορικά συστήματα ακριβίας. Μπορεί να είναι και πυροβόλα, αλλά να είναι αυτοματοποιημένα, να είναι με καθοδήγηση ραντάρ. Η δεύτερη ερώτηση του Θάνου. Τι πιστεύετε ότι θα προσφέρει το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα στους υπταμένους μας? Στους δικούς μας ή γενικά στην Ελλάδα? Και στους δικούς μας και γενικά. Ας δούμε τους δικούς μας. Ήταν μια ανήρικη ανάγκη. Όταν εγώ εκπαιδευόμουν στην Καλαμάτα, τα ΤΑΒ2 ήταν 40. Και είμαστε χωρισμένοι σε 2 μοίρες και ταυτόχρονα εκπαιδευόμασταν 65 υπτάμενοι ταυτόχρονα. Υπήρχε διαθεσιμότητα, διότι τα προμηθεύτηκε η Ελλάδα το 77 και εμείς ήμασταν 81 ακόμα. Αλλά σήμερα έχουν περιοριστεί. Η διαθεσιμότητα κάτω του διψηφίου αριθμού. Η καθημερινή διαθεσιμότητα. Άρα ήταν αδύνατη ανάγκη η Ελλάδα, όπως προμηθεύτηκε τα ΦΕΞΗ σε αντικατάσταση των ΤΑΒ 37, να προμηθευτεί και ένα advanced trainer προχωρημένης πιστεύεις εκπαίδευση.
με το M346, το οποίο πιστεύω θα χρηματοδοτηθεί από Γαλλία και Ισραήλ. Δεν θα είναι η αγορά. Η Ελλάδα θα δώσει το κέντρο και θα πληρώνεται για την παροχή υπηρεσιών. Ναι. Σίγουρα, οι δικοί μας πιλότοι, αυτό ήθελα να δηλώσω προηγουμένως, παρακολουθούν μέχρι τέλους το επιχειρησιακό στάδιο. Και προκεχωρημένο και επιχειρησιακό. Ανεξάρτητα αν θα γυρίσουν και να πάνε στα ελικόπτερα. Οπότε είναι έτοιμοι για μαχητικά. Η προμήθεια του Ερμακή θα δώσει νέες δυνατότητες. Διότι τα προηγούμενα αεροπλάνα προκεχωρημένου σταδίου ήταν με αναλογικά όργανα. Τώρα είναι ψηφιακά. Είναι πιο κοντά στο νέο μαχητικό, το Mi-346. Επομένως θα έχουμε υπτάμενους έτοιμους για πολεμικά αεροσκάφη. Βεβαίως. Και αυτούς που έχουμε μπορούμε με προετοιμασία, με το προκεχωρημένο σταδίου εκπαιδευτικό, να πάνε να μεταπηδήσουν. Αυτούς που έχουμε εκπαίδευση ουσιαστικά. Με επιλεκτικά ηλικιακά. Εάν πούμε ότι αύριο αποκτούμε 10 μαχητικά. Η τρίτη ερώτηση λοιπόν του Θάνου είναι: θεωρεί ο καλεσμένος σας ότι τα υπτάμενα τάνκερ είναι απαραίτητα στην ελληνική αεροπορία όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο? Ναι, είναι απαραίτητα, τουλάχιστον για τα προηγούμενης γενεάς αεροσκάφη. Μοιράς 2000 και F-16. Για τα Ραφάλ δεν είναι απαραίτητο. Για επιχειρήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας, εννοούμε αεροπορικής διάρκειας, 30 λεπτό, 40 λεπτό, στην Κύπρο. Κατανοητό. Είναι απαραίτητο όμως το τάγκο. Εάν θέλει η Ελλάδα να επεκταθεί και πιο πέρα. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Ναι, έγινε κάποιες σκέψεις. Έγινε κάποια σκέψη στα πλαίσια του να χρηματοδοτηθεί αυτό το τάγκερ από την Κύπρο. Και θα έπρεπε να έχει γίνει. Άλιστα. Ο φίλος Στεφάνος έχει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι να μας πείτε τη γνώμη σας για το Iron Dome. Είναι πολύ αξιόπιστο, ένα αξιόπιστο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο καλύπτει πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες του κυπριακού επιχειρησιακού χώρου. Δεν γνωρίζω περί των δημοσιευμάτων ότι κλείσαμε συμφωνία, όχι, δεν πιστεύω ακόμα, αλλά είναι μέσα στα υποψήφια. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει σε επίπεδο short range και ακόμα και πυράβλους, εδάφους. Και η δεύτερη ερώτηση του Στέφανου είναι γιατί η Κύπρος δεν έχει αντιεροπορικό σύστημα μακρού βεληνικούς, όπως για παράδειγμα το γαλλικό ΣΑΜΠ. Μακρού, εννοούμε μεγάλου βεληνικούς. Μεγάλου βεληνικούς. Άστερ π.χ. Σωστό. Ναι. Ξεκίνησε η προσπάθεια το 1998 μέσα στα πλαίσια του ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Δίνουμε τις υποδομές στην αεροπορική βάση Πάφου και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αντιεροπορική ομπρέλα που να καλύπτει και αυτά τα αεροπλάνα που θα έρθουν να υποστηρίξουν από την Ελλάδα, τον Κρήτη, στην Κύπρο. Οπότε το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα ήταν για βεληνικές 75 με 100 χιλιόμετρα, φτάσαμε στα 150, δεν υπήρχε αντίστοιχο, το Πάτριο δεν προσφερόταν και πήγαμε στους 300. Οι διεθνείς πιέσεις και οι διεθνείς παίκτες της περιοχής, όχι μόνο η Τουρκία, οι παίκτες της περιοχής που αντέδρασαν στην αγορά του 400 ήταν Αγγλία, Αμερική και μηδέ εξαιρεμένου και του Ισραήλ, που τότε δεν είχαμε αγαθές σχέσεις.
και σημερινές συνεργασίες. Και το Ισραήλ αντιδρούσε στην αγορά ενός οπλικού συστήματος που θα έκανε ένα extended defense, ας πούμε, μια εκτεταμένη άμυνα. Θα άνοιγε το χέρι μας πολύ μακριά από ό,τι μας αναλογούσε. Και δεν μας επέτρεψαν οι διεθνείς πιέσεις. Οι διεθνείς πιέσεις που ασκήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο και είχα σαν τραγικό αποτέλεσμα την υποχωρητικότητα. Είναι καλύτερο το έδαφος τώρα, είναι πιο πρόσφορο το έδαφος για να προχωρήσει η Κύπρος σε μια τέτοια αγορά. Ναι, είναι μέσα στα εξοπλιστικά προγράμματα. Και μάλιστα προσφέρεται η αγορά και πάλι Ισραήλ και Γαλλίας. Δηλαδή, εάν προχωρήσει αυτή τη στιγμή η Κύπρος, που είναι πρόσφορο το έδαφος, θα υπάρξει μόνο αντίδραση της Τουρκίας, η οποία δεν θα την ακούει κανένας. Ωραία. Και για ποιο λόγο να αντιδρά. Τι είναι, καλά. Ναι. Η Τουρκία δεν είναι αυτό που θα κάνει, η μόνη αντίδραση. Αν πάρουμε εμείς ένα μακρού ελληνικούς, αντιεροπορικό σύστημα, θα επιχειρήσουν να φέρουν και αυτοί στον χώρο της Κύπρου σε 400. Και να δικαιολογήσουν ότι τους έχουν στην Τουρκία, τους έχουν εδώ. Όμως, ανεξάρτητα με το τι κάνει και πώς κινείται η Τουρκία, η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Πολιτείας είναι να δώσει στην Εθνική Φρουρά αυτά τα οπλικά συστήματα που απαιτούνται, είναι εκ των νου κάνετ, για να ασκήσει την αποτρεπτική αμυντική της πολιτική. Υπάρχει αμυντική στρατηγική στην Κυπριακή Δημοκρατία που λέει το δόγμα μας είναι αμυντικό αποτρεπτικό. Άρα πρέπει να δώσει αυτά τα οπλικά συστήματα και όταν μιλάμε για αεράμινα ξεκινάμε. Short range, medium range, long range, μεγάλου πυρηνικού και αεροσκάφη. Αν θέλουν να ξεκινήσουμε από τα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τα short range και τα μικρομεσαίου. Άρα αποτελεί για να έχει σωστή αντιεροπορική ομπρέλα η Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να προχωρήσει σε όλους τους κύκλους σταδιακής αεράμινας. Αντιμετώπιση της αεροπορικής απειλής. Επειδή αυτή την περίοδο υπάρχει μια κρίση στην Τουρκία και η Τουρκία συνηθίζει όταν έχει μια κρίση στο εσωτερικό να προκαλεί προβλήματα στους γείτονες, έχουμε την κρίση με τη Λύρα. Έχουμε τις αντιδράσεις, είναι το εσωτερικό της σε ένα πολύ μεγάλο αναβρασμό. Θεωρείτε ότι θα βρει πάτημα ο Ερντογάν για να δημιουργήσει προβλήματα σε Ελλάδα και Κύπρο με βάση αυτά? Είναι απρόβλεπτος. Είπα και προηγουμένως, αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος είναι να είναι έτοιμη για τα πάντα. Δεν μπορείς να σου υποσχεθεί ότι δεν θα σου κάνει κάποια κίνηση ή δεν θα δημιουργήσει ένταση για να εξωτερικευτεί τα εσωτερικά προβλήματα. Ακόμα και η εισβολή στην Κύπρο έγινε για να εξωτερικευθούν εσωτερικά προβλήματα στην Τουρκία. Άρα δεν πρέπει να απλά να λέμε αν θα κάνει ή δεν θα κάνει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Και δεν θέλουμε εμείς την προετοιμασία για να καταλάβουμε ούτε τη Σμύρνη, ούτε την Κωνσταντινούπολη. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά που μας ανήκουν. Κατανοητό. Πέρα αρχή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και με πολλά ηχηρά μηνύματα στην πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που είστε μαζί μας
Ελπίζουμε να σας δούμε και πάλι στο εγγύς μέλλον και ελπίζω να συζητήσουμε και ευχάριστα θέματα όπως την αγορά αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία. Α, έχουμε άλλη μια ερώτηση. Οι τηλεθεατές δεν με αφήνουν. Θα κάνουμε την ερώτηση επομένως. Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος έχει μία ερώτηση, ρωτάει τι γίνεται με το θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από την Εθνική Φρουρά για αυτό το θέμα? Είναι μέσα στους προγραμματισμούς των εξοπλιστικών προγραμμάτων για συσκευές ηλεκτρονικού πολέμου. Σίτσιν και ηλεκτρονικού παρεμβολών Signal και Illumination. Κομίν και Ελίντ. Είναι μέσα στα προγράμματα, μέσα στους σχεδιασμούς της Εθνικής Φρουράς. Τέλεια. Λαμβάνεται υπόψη το ηλεκτρονικός πόλεμος. Είναι πολύ σοβαρό θέμα στο σύγχρονο πόλεμο. Ακριβώς και μπορεί να αποτρέψει διάφορα. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Δεν είναι δηλαδή πλέον. Κάποτε ο ηλεκτρονικός πόλεμος ήταν μόνο για ακροάσεις ή για φήμωση των τηλεπικοινωνιών πλέον. Έτσι όπως είναι το πεδίο μάχης, μπορεί να αποτρέψει ακόμα και μια επιδρομή από αεροσκάφη ή από UAV, ακόμα και από loitering munition που λέγαμε νωρίτερα, περιφερόμενα πυρομαχικά. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση, όπως βλέπω. Τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ελπίζω. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να μας κρατάτε πάντα ενήμερους και σε εγρήγορση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ και εγώ και τους θεατές μας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοδομική συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τη χορηγό μας, την εταιρεία Altus LSA, για τη στήριξή της. Μαζί θα τα πούμε πάλι σε 2 εβδομάδες. Να συζητήσουμε θέματα διεθνών εξελίξεων, άμυνας, ασφάλειας, αλλά και θέματα που αφορούν το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Μέχρι εκείνη την ώρα μείνετε συντονισμένοι στο www.defenseredefined.com.cy για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.